παρουσίαση. Καθίστε πάλι. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει πέρσι. Τελευταία φορά είχαμε κάνει 10-11 του 21, βλέπω εδώ πέρα. Συνεχίζουμε στο 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου και στον 18ο στίχο. «Προείες δε επανάγων εις την πόλην επίνασε». Και όταν το πρωί λέει «επέστρεψε στην πόλη», πίνασε. Αυτή είναι φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση του οργανισμού. Οποιοδήποτε ανθρώπου χρειάζεται τροφή και έχει την ανάγκη αυτή. Ο Χριστός ως θεάνθρωπος είχε όλα τα αδιάβλητα ανθρώπινα πάθη. Δηλαδή ό,τι δεν είναι διαβλητό, δεν είναι κακό, το είχε και εκείνος όπως το έχουν όλοι οι άνθρωποι. «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθε επ' αυτήν και ουδέν έβραινεν αυτή μη φύλλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα η σική». Και είδε λέει μια σικιά η οποία βρισκόταν στην οδό, εκεί που περνούσε, ήλθε κοντά της και δεν βρήκε σε εκείνη κανένα καρπό παρά μόνο φύλλα. Και την καταράστηκε αυτή τη σική, της είπε να μην βγει από σένα καρπός στον αιώνα. Και ξεράθηκε λέει αυτή η σικιά. Η σικιά εδώ είναι η συναγωγή των Ιουδαίων και αυτήν συμβολίζει. Και τι είδε σε αυτή τη συναγωγή των Ιουδαίων ο Χριστός? Είδε τυπολατρία, είδε τύπους, είδε ξηρούς τύπους χωρίς ουσία. Δεν βρήκε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν το αγαθό χωρίς τυπολατρία. Και έτσι αυτήν την τυπολατρική διάθεση με την οποία προσεγγίζουμε το ιερό, το θείο, τον ναό του Θεού, δεν τον θέλει αυτόν τον τρόπο ο Κύριος και δεν επαναπαύεται σε αυτόν τον τρόπο. Την τυπολατρική διάθεση την απορρίπτει. Και γι' αυτό λέει δεν θα γίνει από σένα καρπός εις τον αιώνα, δεν θα βγάλεις τίποτα. Διότι η συναγωγή βγαίνει στο περιθώριο και πλέον ο Χριστός δια της Εκκλησίας Του μας καλεί να βιώσουμε κάθε αγαθότητα και κάθε αρετή μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός. Γι' αυτό και η σικιά απορρίπτεται και δεν θα ξαναβγεί από αυτήν καρπός. Φεύγει στο περιθώριο. Η σικιά, είπαμε, είναι η συναγωγή, είναι η σύναξη των Ιουδαίων. «Και ειδώντες οι μαθητές, εθαύμασαν λέγοντες πως παραχρήμα εξηράνθη η σική». Τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους μαθητές πως αμέσως το είπε ο Χριστός και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο όλο, είπε και γεννήθησαν. Θυμηθείτε στη γένεση, έλεγε και αυτά που έλεγε γίνονταν πραγματικότητα. Έτσι έπλασε όλη την οικουμένη, εκτός από τον άνθρωπο στον οποίο λέει η Γραφή ότι πήρε πυλό και τον επεξεργάστηκε. Στα υπόλοιπα έδωσε διαταγή, στον άνθρωπο τον επιμελήθηκε, θα λέγαμε απλά. Επιμελήθηκε δηλαδή την δημιουργία του. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής πείσετε, αλλά καν το όρι του το είπετε άρθιτ και βλήθητε στην θάλασσα γεννήθετε». Τότε ο Ιησούς λέει τους αποκρίθηκε. «Αληθινά σας διαβεβαιώνω ότι αν έχετε πίστη στη δύναμη του Θεού και δεν αμφιβάλλετε ότι θα λάβετε κι εσείς δημιουργική θαυματουργική δύναμη, όχι μόνο το θαύμα της οικιάς θα κάνετε, αλλά ακόμη κι αν στο βουνό αυτό πείτε σήκω και πέσε στη θάλασσα, θα γίνει». Τι τους λέει? Τους λέει ότι αν αυτό το οποίο ο Θεός σας χαρίζει ως χάρισμα, εσείς το επεξεργαστείτε σωστά, το δεχτείτε σωστά και χαρείτε για αυτό που σας χάρισε ο Θεός, τότε θα μπορείτε κι εσείς το όνομα του Χριστού να κάνετε κι εσείς θαύματα όπως έκαναν οι Απόστολοι, όπως έκαναν οι διάδοχοι των Αποστόλων και όπως κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα, τα οποία επιτελούν θαύματα στο όνομα του Θεού. Τα θαύματα ουσιαστικά ο Θεός τα κάνει. Οι Άγιοι είναι οι μεσολαβητές, είναι αυτοί που μεσολαβούν με τη χάρη του Θεού να έρθουν να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Και εμείς αν έχουμε τέτοια πίστη μπορούμε
να κάνουμε μικρά ή μεγάλα θαύματα και ουσιαστικά το θαύμα που ο καθένας από εμάς καλείται να επιτελέσει είναι να μετανοήσει, να αλλάξει νου, να αλλάξει διάθεση και έτσι με αυτήν την μετανοημένη διάθεση να προσεγγίσει τον Χριστό. Και τότε θα απολαύσει τις ευλογίες που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού δίνει στους ανθρώπους που τον επικαλούνται και τον επιζητούν. Και πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή, πιστεύοντες λείψεστε. Και όλα όσα θα ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη στη δύναμη του Θεού, θα τα λάβετε. Τα δίνει ο Θεός αυτά που ζητάμε στην προσευχή, όταν αυτά που ζητάμε είναι πνευματικά και είναι δίκαια αγαθά. Άμα ζητάμε πράγματα αδικίας και πράγματα τα οποία θα μας καταστρέψουν και θα μας κάνουν κακό, ο Θεός βάζει stop, βάζει φρένο στα αιτήματα των προσευχών μας και είναι σαν να μην τα είπαμε. Εμείς ακολουθούντας την παράδοση της Εκκλησίας και κάνοντας τις προσευχές που η Εκκλησία έχει δώσει και παραχωρήσει και με τα γράμματα αυτά των προσευχών τα οποία τελούμε, θα δείτε ότι οι προσευχές είναι μετρημένες, δεν ζητούν πράγματα τα οποία είναι έξω από τα όρια των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά δεν ζητούν και παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία προσευχή που να λέει για υλικά αγαθά, για συσσόρευση πλούτου και τέτοια πράγματα. Αυτές οι προσευχές δεν μπορούν να σταθούν, γιατί δεν είναι προσευχές που επιζητούν το έλεος του Θεού, αλλά εξαναγκάζουν τον Θεό να μας δώσει υλικά πράγματα για τα οποία δεν μας έπλασε πρώτιστα. Μας έπλασε για πνευματικά πράγματα και τα υλικά πράγματα μας τα έδωσε για να τα χρησιμοποιούμε και όχι να μας χρησιμοποιούν. Γι' αυτό ό,τι και αν ζητήσετε στις προσευχές θα το λάβετε, αλλά αυτό πρέπει να το ζητήσετε με αγάπη προς τον Θεό και με θέληση να λάβετε πνευματικά αγαθά. Τότε ο Θεός απαντά στις προσευχές και μας τα δίνει αυτά τα πνευματικά τα οποία ζητούμε. Πάμε στους επόμενους στίχους, τους οποίους θα δώσει αποστομωτικές απαντήσεις προς τους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι είναι η μόνη κατηγορία ανθρώπων τους οποίους ο Χριστός τους μιλάει σκληρά. Ίσως σε κανέναν άλλον δεν έχει μιλήσει τόσο σκληρά όσο στους γραμματείς και στους Φαρισαίους. «Και ελθόντι αυτό εις το ιερό, προσήλθον αυτό διδάσκονται οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς και τι σε έδωκε την εξουσία ταύτην. Και όταν ο Ιησούς λέει ήλθε στο ναό, την ώρα που δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωκε το δικαίωμα να διώγνεις από το ναό τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα στον ιερό αυτό τόπο». Θυμηθείτε ποιους είχε διώξει αυτούς που έκαναν τον ναό οίκο εμπορίου. Εκείνε βρίασε, θα λέγαμε απλά ο Χριστός, πήρε το Φραγγέλιο και τους κυνήγησε. Και οι αρχιερείς του ζητούν το λόγο, θα λέγαμε, ποιος του έδωσε την εξουσία αυτή να πει αυτά τα πράγματα στον ναό. Ο ναός είναι ο οίκος του πατέρα του και πατέρα μας. Το έχει πει όταν 12 ετή τον έψαχναν οι γονείς του, η Παναγία και ο Ιωσήφ, τον ζητούν και του λένε «Πού είσαι, γιατί έφυγες από την επίβλεψή μας» και λέει «Δεν ξέρατε ότι είμαι στον οίκο του πατέρα μου». Αυτός είναι ο ναός, ο οίκος του πατέρα του, άρα μπορεί ο Ιησούς Χριστός, όπως και κάθε άνθρωπος του Θεού, τον οίκο του Θεού να τον βλέπει ως σπίτι του πατέρα του. Έτσι και εμείς προσεγγίζουμε τον ιερό χώρο του ναού, έτσι τον βλέπουμε και εμείς, θα το πω απλά, σαν σπίτι του πατέρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δείχνουμε ασέβεια και αμετροέπεια στον χώρο του ναού. Θα ερχόμαστε με ευλάβεια και σεβασμό, όπως θα πηγαίναμε στο σπίτι του σαρκικού μας πατέρα. Εκεί, για να πάμε επίσκεψη στον πατέρα μας όταν έχουμε φύγει, βάζουμε τα καλά μας και πάμε. Έτσι και στο ναό, όταν ερχόμαστε, η διάθεσή μας η πνευματική να είναι η καλύτερη και να απευθύνεται με ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία? Απαντά ο Χριστός με ερώτημα. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς», είπεν αυτής, «ερωτήσω ημάς καγό λόγον ένα. Ω εάν υπητέμει, καγό ημίν ερώ, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ». Αν μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα που θα σας θέσω, τους λέει, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία
κάνω αυτά τα οποία με βλέπετε να κάνω και διδάσκω αυτά τα οποία ακούτε να διδάσκω στους ανθρώπους. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Οι δε διαλογίζονται παρεαυτείς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερή ημίν διετή ουν ουκ επιστεύσατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων φοβούμεθα τον όκλον πάντες γαρ έχουσι τον Ιωάννη ως προφήτη. Τους ρωτά. Το ερώτημα που τους θέτει είναι ένα ερώτημα πνευματικό. Τους λέει, το βάπτισμα που επιτελούσε ο προφήτης Ιωάννης, από ποιον ήταν, από τον ουρανό ή από τους ανθρώπους? Αυτοί σκέπτονταν μέσα τους ότι αν απαντούσαν ότι ήταν από τον ουρανό, θα τους έλεγε, αφού ήταν από τον ουρανό απεσταλμένος, γιατί εσείς τον οδηγήσατε με αυτόν τον τρόπο στη φυλακή και μετά ταύτα στο μαρτύριο, όπως όλοι ξέρουμε πώς έγινε του προφήτου Ιωάννου. Εάν όμως, λέει, πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, φοβούνταν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού τον όκλο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον σέβονταν σαν προφήτη. Ξέραν όλοι ότι ο Ιωάννης ήταν η φωνή του Θεού. Αυτά που τους έλεγε ο Ιωάννης τα έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Και αυτά που τους έλεγε ο Ιωάννης τα ενέπνεε ο ίδιος ο Θεός στο πρόσωπο του Ιωάννη και τον έστελνε να τα διδάξει στους ανθρώπους. Άρα δεν μπορούν να απαντήσουν. Στο πρώτο, φοβούνται ότι θα δικαιώσουν τον Ιωάννη αν πούνε από τον ουρανό. Στο δεύτερο, φοβούνται τους ανθρώπους για το ξέσπασμα που θα είχαν αν ακύρωναν το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί αν θυμηθείτε, το λέει εδώ στην Καινή Διαθήκη, έτρεχαν οι άνθρωποι πάρα πολύ τσούρμο, θα λέγαμε απλά, να δεχθούν το βάπτισμα του Ιωάννη, να δεχθούν το βάπτισμα της μετανοίας το οποίο εκείνος επιτελούσε και κήρυτε στους ανθρώπους. Όλοι, λέει, είχαν τον Ιωάννη σαν προφήτη, άρα τον δέχονταν ως φωνή του Θεού. Δεν μπορούσαν δηλαδή να απορρίψουν ότι ήταν η φωνή του Θεού ο Ιωάννης και έτσι δεν απαντούν καθόλου. Και αποκριθέντε στο Ιησού είπων ουκίδαμεν. Έφυγε αυτής και αυτός, ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν ποια εξουσία τα αυτά ποιο. Του απάντησαν ότι δεν ξέρουμε. Και τους λέει, και αφού λέτε εσείς ότι δεν ξέρετε το προηγούμενο ερώτημα, ούτε κι εγώ θα σας πω ποιος μου έδωσε αυτήν την εξουσία στον οίκο του Θεού να διδάσκω και να κηρύττω. Δεν τους το αποκαλύπτει γιατί δεν είναι έτοιμοι να το δεχθούν, και δεύτερον είναι ψεύτες στο προηγούμενο ερώτημα, γι' αυτό δεν τους δίνει ιδιαίτερη σημασία. Βλέπει δηλαδή την ανηλικρίνειά τους. Όταν ο άνθρωπος είναι ανηλικρινής, είναι ψεύτικος, ο Θεός δεν το δέχεται αυτό το πράγμα, δεν του αρέσει καθόλου. Το λέει στην Αποκάλυψη, σε έναν ψεπισκόπους, είσαι ψεύτικος, δεν σε θέλω, δεν αναπαύομαι σε σένα. Στο ψέμα ο Θεός δεν αναπαύεται. Επίσης, το γράμμα ψου δεν υπάρχει στο σύμβολο της πίστεως. Λέξη από ψη δεν υφίσταται στο πιστεύω. Στο σύμβολο της πίστεως δεν έχουμε λέξη από ψη για να ταυτιστεί με το ψέμα. Η παραβολή για τους δύο γιους. Πάμε στον επόμενο στίχο. Τι δε ημίν δοκί άνθρωπος της, είχε δύο τέκνα. Και προσελθόν το πρώτο είπε τέκνον, είπα για σήμερον εργάζομαι το εμπελόνι μου. Πώς σας φαίνεται αυτό που θα σας πω, του ρωτά ο Χριστός. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Και αφού πλησίασε τον πρώτο, του είπε, παιδί μου, πήγαινε σήμερα και δούλεψε στο αμπέλιμο. Ο Θεός στέλνει εμάς τους ανθρώπους για να εργαστούμε ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Αμπέλι είναι όλη η πλάση του Θεού, όλη η οικουμένη, και μας στέλνει εκεί να εργαστούμε με φιλότιμο. Δυστυχώς πολλές φορές εμείς δεν έχουμε φιλότιμο στην πνευματική εργασία που κάνουμε. Έχουμε ραστόνη πνευματική, δηλαδή τεμπελιά, δεν δίνουμε σημασία στα πνευματικά πράγματα, δεν προσευχόμαστε, δεν μελετούμε τον Λόγο του Θεού, δεν εκκλησιαζόμαστε, έχουμε πολλά αρνητικά τα οποία επιτελούμε και έτσι δεν είμαστε αγαθοί εργάτες του αμπελώνος του ίδιου μας, του εαυτού, του χωραφιού, της καρδιάς μας. Ο δε αποκριθής είπεν ου θέλω, ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Εκείνος, λέει, που του είπε να πάει ο πατέρας του, που είναι ο Θεός πατέρας εδώ, να πάει στο χωράφι να εργαστεί, στην αρχή είπε δεν θέλω να πάω, ύστερα όμως μετάνιωσε αφού κατάλαβε ποιος του έδωσε την εντολή και ποιος του είπε να πάει να εργαστεί και πήγε τελικά. Και προσελθόν το δευτέρο είπε ως αυτός, πλησίασε, λέει, ο
πατέρας και τον δεύτερό του γιο και του είπε το ίδιο. Ο δε αποκριθής είπε εγώ Κύριε και ουκ απήλθε. Ο δεύτερος λέει είπε ναι εγώ Κύριε θα πάω, αλλά τελικά δεν πήγε στο χωράφι να εργαστεί. Και ρωτά ο Χριστός, τι εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός? Λέγουσιν αυτό ο πρώτος, λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Αυτός που στην αρχή είπε δεν θέλω να πάω, αλλά τελικά πήγε και εργάστηκε. Γιατί ο άλλος ενώ είπε ο δεύτερος ότι θα πάω, δεν εμφανίστηκε στον αμπελώνα και δεν τον εργάστηκε, παρόλο που έδωσε τον λόγο του ότι θα πορευθεί στον αμπελώνα. Και λέγει ο Χριστός ότι ο πρώτος σωστά μου λέτε ότι έκανε το θέλημα του πατέρα του, και λέει εδώ ότι αυτοί οι οποίοι έδειξαν απήθεια στον νόμο του Θεού πηγαίνουν πριν από εσάς τους Φαρισαίους και τους γραμματείς στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτοί είναι οι τελώνες και οι πόρνες. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που τους είχαν παραπεταμένους και τους είχαν καταδικασμένους οι άνθρωποι, πολλές φορές μετανοούν και ο Θεός τους δέχεται. Διότι εσείς με λόγια μόνο δείξατε υπακοή στο Θεό, στην πραγματικότητα όμως υπήρξατε απηθείς και άπιστοι. Γιατί? Γιατί λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, λέμε ότι κάνουμε πράξη αυτά τα οποία μας ζητά να κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Αυτούς ο Θεός, παρόλο που είπαν ότι θα κάνουν πραγματικότητα αυτά τα οποία τους έδωσε ως εντολές, αυτούς ο Θεός δεν τους θέλει. Γιατί τους θεωρεί υποκριτές και ψεύτες ενώπιόν του. Αυτοί είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ενώ η άλλη κατηγορία των αμαρτωλών ανθρώπων, των τελωνών, των πορνών, των υποδεεστέρων θα λέγαμε απλά ανθρώπων, ενώ έχει πέσει σε αμαρτήματα, έρχεται και μετανοεί και την μετάνοια ο Θεός την δέχεται και δίνει τα ουράνια αγαθά του σε αυτούς τους ανθρώπους που οι άνθρωποι τους θεώρησαν παραπεταμένους και τους θεώρησαν αμαρτωλούς. Ενώ αυτούς που φαίνονταν δίκαιοι και οι άνθρωποι τους είχαν σε καταξίωση, ο Θεός τους απορρίπτει. Ο Θεός δεν θέλει να τα βλέπουμε τα πνευματικά πράγματα με υποκρισία, αλλά θέλει όταν κάνουμε κάτι να το κάνουμε με όλη μας την διάθεση, με όλη μας την καρδιά. «Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ούκ επιστεύσετε αυτό». Ήλθε, λέει, ο Ιωάννης διδάσκοντας την οδό της αρετής, την οδό της δικαιοσύνης, τον ενάρετο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς και δεν πιστεύσατε σε αυτόν. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό, εμείς δε οι δόντες ου μετεμελήθητε ύστηρον του πιστεύσε αυτό. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες πίστευσαν σε αυτόν και εσείς ενώ τους είδατε να πιστεύουν ούτε καν ύστερα μεταμεληθήκατε ώστε να πιστεύσετε σε αυτόν. Ο Θεός δηλαδή σας έδωσε και το παράδειγμα της μετάνοιας και της επιστροφής των τελωνών και αμαρτωλών ανθρώπων και αυτό το παράδειγμα, αυτόν τον τρόπο επιστροφής στην αγκαλιά του Θεού εσείς τον αγνοήσατε και δεν δώσατε ιδιαίτερη σημασία, γι' αυτό και δεν σας αξίζει μέρος στην Βασιλεία των Ουρανών, δεν σας αξίζει η αγκαλιά του Θεού, τους λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Γιατί είστε υποκριτές και ψεύστες ενώπιον του Θεού. Ενώ οι άλλοι οι οποίοι παραστράτησαν μεν, αλλά ήρθαν και έκαναν ύστερα διαμετανία στο θέλημα του Θεού, αυτούς ο Θεός τους δέχεται στην αγκαλιά του. Όχι ότι αν και οι Φαρισαίοι μετανοούσαν, δεν θα τους δεχόταν ο Χριστός, δεν απέρριπτε κανέναν μετανοημένον άνθρωπο. Όλους τους είχε στην αγκαλιά του και όλους τους ήθελε πλησίον του. Ο Χριστός δεν απορρίπτει κανέναν. Ο Χριστός όλους τους ανθρώπους τους θέλει κοντά του. Να έρθουν δηλαδή κοντά του διαμετανοίας και αυτήν την μετάνοια να την ευλογήσει και να την καταξιώσει ο ίδιος ο Θεός. Μιλάμε παραβολές, μιλάμε απλό τρόπο ούτως ώστε να κατανοούν οι άνθρωποι που τον ακούν. Δεν τον ενδιαφέρει το Χριστό να τους δείξει ότι ξέρει την Παλαιά Διαθήκη και τον νόμο μόνον, αλλά τον ενδιαφέρει να μιλήσει απλά και κατανοητά για να τον καταλαβαίνουν
οι άνθρωποι. Δηλαδή θα το λέγαμε απλά, δεν πουλάει γνώσεις, δεν πουλάει μούρι με αυτά που τους λέει, όπως έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και η θρησκευτική ηγεσία του Ισραήλ, αλλά απλά και καθημερινά πράγματα τους παρουσιάζει για να τους ελκύσει προς τον ίδιο τον εαυτό, να τους ελκύσει προς τον αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλε σε εμάς, τον Ιησού Χριστό, προς τον ίδιο τον εαυτό τους καλεί, και ο τρόπος που διδάσκει είναι πολύ απλός και καθημερινός, γι' αυτό και άρεσε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που τον άκουγαν αυτά τα οποία έλεγε ο Ιησούς Χριστός και έπρατε στην καθημερινή του συναναστροφή μαζί τους. Άλλην παραβολήν ακούσατε, άνθρωπος της είναι δεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων και εξέδωτο αυτόν Γεωργής και απεδίμησε. Άλλη παραβολή ακούστε, τους λέει ο Χριστός, ήταν κάποιος νοικοκύρης, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος φύτεψε αμπέλη, το Ιουδαϊκό έθνος, και έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα γι' αυτό. Έβαλε δηλαδή τριγύρω του φράκτη και έσκαψε μέσα σε αυτό πατητήρι. Έκτισε πύργο για να μένουν οι φύλακες και εργάτες και το εμπιστεύθηκε στους γεωργούς, στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού και ανεχώρησε σε άλλη χώρα. Ο Θεός είναι ο νοικοκύρης αυτού του, ο οικοδεσπότης αυτού του αμπελώνα. Ο αμπελώνας είναι το Ιουδαϊκό έθνος. Ο Θεός δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για τους Ιουδαίους, στέλνει προφήτες, στέλνει δικαίους και τους μιλούν και τους υπενθυμίζουν το θέλημα του Θεού. Η αντίδραση των Ισραηλιτών είναι τους προφήτες τους περισσότερους να τους σκοτώσουν δια της βίας, γιατί δεν άντεχαν τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος, όπως ξέρετε όσοι έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, είναι σκληρός. Ο προφήτης, ο κάθε προφήτης με σκληρότητα απευθύνεται στους σκληρούς ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ενώ ο λόγος της Καινής Διαθήκης είναι λόγος αγάπης, είναι λόγος μαλακός, είναι λόγος τρυφερός, που προσπαθεί με παιδαγωγικά μέσα να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Θεό. Άλλη εποχή η μία, άλλη εποχή η άλλη. Ο σκοπός είναι κοινός, να ακούσουμε την φωνή του Θεού που απευθύνεται σε εμάς. Ότε δε ήγγισε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Όταν πλησίασε, λέει, ο καιρός της σοδειάς, της συγκομιδής, απέστειλε τους δούλους του, τους προφήτες, τους γεωργούς, για να παραλάβουν τους καρπούς του. Για να διαπιστώσουν δηλαδή την αφοσίωσή τους στο Θεό και τα έργα της αρετής που όφιλε ο λαός αυτός, ύστερα από τόση εύνοια και πρόνοια του Θεού, να καρποφορήσει σαν ένα καλλιεργημένο πνευματικό αμπέλιο. Ο Θεός στέλνει τους προφήτες για να τους κηρύξουν μετάνοια, αλλά και για να δει τους καρπούς της μετανοίας τους, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν κατά το θέλημα του Θεού και στους προφητικούς χρόνους, και οι προφήτες αυτούς τους βλέπουν, τους επισημαίνουν και τους θεωρούν, θα λέγαμε, συνεργάτες του προφητικού τους κηρύγματος. Στέλνει ο Θεός πάντα ανθρώπους για να μας καλλιεργήσουν πνευματικά, αλλά και να δουν την μετάνοιά μας, να είναι δηλαδή εγγυητές, θα λέγαμε απλά, της μετάνοιάς μας και του τρόπου με τον οποίο εμείς προσεγγίζουμε τον ίδιο τον Θεό. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, ον μεν έδιραν, ον δε επέκτηναν, ον δε λιθοβόλησαν. Όμως οι γεωργοί, οι άρχοντες δηλαδή του Ισραήλ, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότισαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Είναι η τύχη των προφητών, την οποία σας είπα ήδη. Οι περισσότεροι από αυτούς με διαφόρους τρόπους οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, γιατί οι άνθρωποι έδειγναν την σκληρότητά τους, δεν άντεχαν την φωνή της αλήθειας. Η αλήθεια είναι ότι και εμάς σήμερα, όταν κάποιος μας πει την αλήθεια κατάμουτρα, δεν μπορούμε να τη δεχθούμε και δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε και αυτόν τον άνθρωπο που μας το λέγει. Συνήθως αντιδρούμε και τον βγάζουμε από την ζωή μας. Ενώ δεν σκεπτόμαστε ότι αυτός που μας λέει την πραγματικότητά μας ίσως είναι ο αληθινότερος φίλος μας, είναι ο πιο ειλικρινής από αυτούς που μας προσεγγίζουν, που μας λέει την αλήθεια. Ενώ οι άλλοι που μας λένε καλά λόγια δεν ανταποκρίνονται πάντα αυτά τα καλά λόγια στην πραγματικότητα, και άρα
όταν ακούμε καλά λόγια, καλύτερα να παίρνουμε δύο φελούς και να ασφαλίζουμε τα αυτιά μας, γιατί δεν έχουν να μας ωφελήσουν αυτά τα καλά λόγια. Το καλό είναι να επαινούμε τους άλλους όταν λείπουν, όχι όταν είναι μπροστά. Όταν είναι μπροστά τους κάνουμε κακό, τους φουσκώνουμε τον εγωισμό και νομίζουν ότι κάποιοι είναι, και όποιος φουσκώσει πολύ, φουσκώνοντας το στήθος, δεν βλέπει προς τα κάτω και κινδυνεύει να χτυπήσει όπως θα περπατήσει μετά ταύτα. Δηλαδή δεν βλέπει την κατάστασή του και άρα κινδυνεύει να γκρεμοτσακιστεί από κάποιο πρόβλημα το οποίο θα τον επισκεφθεί. Και πάλι λέει, απέστειλεν άλλους δούλους, πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτοίς ως αυτούς. Ξανά στείλε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, ο Θεός, στον οποίον ανήκει και το Ισραηλιτικό γένος, αλλά και κάθε γένος και κάθε έθνος πάνω στη γη, ξαναστέλνει, λέει, δούλους περισσότερους από τους πρώτους, και έκαναν και σε αυτούς τα ίδια. Στράφηκαν δηλαδή εναντίον πάλι και αυτών των απλών εργατών του θελήματος του Θεού που τους έστειλε στους ανθρώπους. Και σε αυτούς στράφηκαν ενάντια και αυτούς ελιθοβόλησαν, τους χτύπησαν, τους ταλαιπώρησαν και τους οδήγησαν στο θάνατο τις περισσότερες φορές. Ύστερον δε, απέστειλε προς αυτόν τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Ύστερα λέει έστειλε το διάδοχό του, τον γιο του, και είπε ότι θα ντραπούν βρε παιδί μου τέλος πάντων τον ιό μου και θα με φιλότιμο θα τον προσεγγίσουν, δεν θα στραφούν εναντίον του. Αυτό δεν έγινε πραγματικότητα, γιατί οι άνθρωποι όταν είδαν τον ιό σκέφτηκαν πονηρά και σκέφτηκαν να τον βγάλουν από τη μέση, όπως και έγινε τελικά. Και εδώ ο Χριστός τους προφητεύει ποιο θα είναι το δικό του τέλος και τους λέει, στους επόμενους στίχους θα τα δούμε την άλλη φορά, τους λέει αναλυτικά πώς θα τους συμπεριφερθούν. Ο Χριστός βέβαια θέλει και υφίσταται όλο αυτό το μαρτύριο, θα μπορούσε με οποιαδήποτε δική του παρέμβαση να αποτρέψει το μαρτύριο και να τους βάλει, θα λέγαμε, απλά στην θέση τους. Απλά εκείνος δέχεται τον Σταυρό, το δέχεται ως αποστολή, τον δέχεται ως θυσία και την θυσία αυτή την προσφέρει για όλους τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, για όλη την οικουμένη. Είναι αυτός ο οποίος έριε πάνω στο Σταυρό την αμαρτία όλου του κόσμου. Αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ, ότι ο Υιός του Αμπελώνος, ο Θεός είναι ο νοικοκύρης, ο γιος του νοικοκύρη όλης της οικουμένης, ο Ιησούς Χριστός, έρχεται στον κόσμο και δίνει τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Προσφέρει τον εαυτό του για όλους εμάς, ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, θυσιάζεται για μας, γιατί αγαπάει το πλάσμα του. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να δεχθούν το θέλημα του Θεού και να το κάνουν πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, δεν θα είχαμε τα εκατομμύρια των Αγίων τα οποία έχουμε, όλους αυτούς που καλλιέργησε ο Χριστός με το αίμα του. Όλοι εμείς τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία την οποία λαμβάνουμε, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μας τρέφει, μας ζωογονεί και μας τροφοδοτεί πνευματικά. Να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι εμείς είμαστε τα παιδιά του Υιού του Αμπελώνος, τα παιδιά του ίδιου του εργάτη Χριστού, που εργάζεται το αγαθό προς οικοδομή, για να οικοδομηθούν σωστές πνευματικές σχέσεις μεταξύ ημών των αμαρτωλών ανθρώπων και του ίδιου του Υιού του Θεού. Να έχουμε την χάρη και την ευλογία του Χριστού στη ζωή μας και να κάνουμε τον αγώνα μας τον πνευματικό, ο καθένας όπως και με όποιον τρόπο μπορεί, εύχομαι, τώρα και πάντα και μέχρι τέλους των αιώνων ή μέχρι του τέλους της ζωής του καθενός, να φύγουμε εν μετανοία και προσευχή, εύχομαι, από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Αμήν.